Το λόγο έχει ο κύριος Αυγιανάκης, βουλευτής της Ερακλειορίσσα, κύριε συνάδελφε, για 4 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε, κύριε Υπουργέ, συζητούμε σήμερα για μια πραγματική μεταρρύθμιση, μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που αφορά την αναδιάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος. Και με ειλικρίνεια άκουσα τον Υπουργό να λέει, και πολύ σωστά είπε, ότι χρειάζεται χρόνος για να περπατήσει αυτή η μεταρρύθμιση, μια βαθιά τομή στον χώρο της δημόσιας τάξης και βεβαίως προσδιορίσε περίπου το χρόνο στους 20 μήνες. Συμφωνώ με όσα τουλάχιστον έκανε δεκτά με τη μορφή τροπολογιών και αφορούσαν το πυροσβεστικό σώμα και απλώς συμπληρώνω, κύριε Υπουργέ, αν μπορούσα να έχω την προσοχή σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, σεβαστείτε. Μιλάμε για λίγα λεπτά, τουλάχιστον σεβαστείτε. Προσδώστε μας τη δέουσα προσοχή που περιμένετε σε κάθε συνάδελφο. Λέω λοιπόν ότι μετά τη μεταρρύθμιση, την ουσιαστική την οποία γίνεται και την οποία κάνετε και που βεβαίως με ειλικρίνεια είπατε ότι χρειάζεται ένας χρόνος για να εφαρμοστεί σωστά, και έτσι είναι, και πολύ σωστά κάνετε δεκτές μια σειρά από τροπολογίες που αφορούσαν το πυροσβεστικό σώμα. Να συμπληρώσω τρία σημεία που αφορούν τους πυροσβέστες, κύριε Υπουργέ. Δύο χρόνια μετά την πρόσληψη των πυροσβεστών, πενταετούς υποχρέωσης, δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη από τη λίστα επιλαχόντων, ώστε να καλυφθούν κενά στο πυροσβεστικό σώμα μέσω της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του νόμου 3938 του 2011. Ωστόσο, στις αλλαγές που κάνατε στο νομοσχέδιο, στη συζήτηση που προηγήθηκε στις επιτροπές, ανανεώσετε την εν λόγω λίστα για άλλα δύο έτη, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα να καλύπτονται οργανικά κενά του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα, απαντήσατε σε επίκαιρη ερώτηση το πρωί, όπως ενημερώθηκα, και είπατε ότι δεν προτίθεστε να καλύψετε κενά του πυροσβεστικού σώματος από επιλαχόντες πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. Και το ερώτημα είναι τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε με τους επιλαχόντες ΠΠΙ. Ποιος είναι ο λόγος που δεν αξιοποιείτε κατά προτεραιότητα το υπάρχον προσωπικό που ήδη επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με κονδύλια? Αύξηση του ορίου ηλικίας της παραγράφου 8 άρθρου 15 του νόμου 3938 του 2011 από το 40ο έτος, έτσι ώστε να μονιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή του νόμου όσοι πενταετούς υποχρέωση μπορούν να θεμελιώσουν στο εξωτερικό δικαίωμα. Αποσαφήνιση, κύριε Υπουργέ, της παραγράφου 8 άρθρου 15 του νόμου 3938, έτσι ώστε το όριο ηλικίας προς μονιμοποίηση να ισχύσει κατά την ημερομηνία κατάθεση των δικαιολογητικών και όχι κατά την πρόσληψη. Και μπαίνω τώρα σε μια άλλη υπόθεση που αφορά μια τροπολογία που καταθέσαμε, κύριε Υπουργέ, τέσσερις συνάδελφοι. Ο υποφαινόμενος, ο υφυπουργός της κυβέρνησης και ηρακλείωτης βουλευτής, ο κ. Γεγέρογλου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και ηρακλείωτης βουλευτής, ο Νότης Ομαριάς, αλλά και ο συγητής του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστος Τριαντάφυλλος. Και αφορά στην ουσία μια διόρθωση μεταξύ του πρώτου κειμένου που είχαμε στα χέρια μας και αφορούσε σχεδίου νόμου και συζητήσαμε στην Επιτροπή και του τελευταίου που έχει φτάσει στην Ολομέλεια. Κύριε Υπουργέ, σας ζητούμε να κάνετε το εξής. Και παρακαλώ πολύ, επανεξετάστε, έχετε χρόνο, την τροπολογία 1239 που κατατέθηκε. Όπως αρχικά είχατε πει, σε κάθε έδρα αυτοδιοικητική πρωτεύουσα της περιφέρειας να εδρεύουν οι αστυνομικές υποδιευθύνσεις που ιδρύεται. Πλην και με εξαίρεση αυτή της νεοιδρυθής αστυνομικής υποδιεύθυνσης τάξεως που να εδρεύει στα Χανιά. Διότι σήμερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, η ΓΑΔ Κρήτης εδρεύει στα Χανιά. Εάν κάνετε αυτό, πετυχαίνετε το εξής. Πρώτα απ' όλα μια ισορροπία. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα όμως, κυρίως πετυχαίνετε μια σωστή αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά και δοκτριακών εγκαταστάσεων. Δεν σας ζητάμε να λειτουργήσετε μονόφθαλμα, δεν σας ζητάμε να λειτουργήσετε υπέρ ή εναντίον οποιοδήποτε, σας ζητάμε να πρετανεύσει η λογική και με βέβαια πως και οι συνάδελφοι, βουλευτές της Κρήτης, που στηρίζουν την κυβέρνηση, καταλαβαίνουν το λογικό αυτής της στιγμής και αυτής της προτάσεως. Ωστόσο όμως μου κάνει εντύπωση, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είδα ούτε ένα βουλευτή, κριτικό βουλευτή ΣΥΡΙΖΑΕΟ, όχι να μιλήσει, όχι να παραπερθεί στην αίθουσα, να κόψει βόλτα έξω από την αίθουσα. Ποια είναι η θέση σας επ' αυτού? Ποια είναι η θέση του κυρίου Κριτσοτάκη, υποψήφιου περιφερειάρχη Κρήτης, παρακαλώ? Ποια είναι η θέση του, τι λέτε σε επ' αυτού? Ό,τι πάει και ό,τι έρθει, ό,τι μας βολεύει, όταν είναι μάχη κρυβόμαστε και όταν είναι να κάνουμε επαναστάσεις, τζάμπε επαναστάσεις, είμαστε παρόντες. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι το άρθρο 30 πρέπει να επανεξεταστεί, έχει υποχρέωση να το κάνετε. Σας ζητούμε προσωπικά και προσωπικά, αλλά και ως συνάδελφος βουλευτής με το θεσμικό ρόλο που υπηρετώ και υπηρετείτε, να επανεξεταστεί και να μείνετε εσείς, ξέρω πως δεν το θέλετε, να μείνετε εσείς αυτός που θα προκαλέσετε μια ένταση μεταξύ
των νομών της Κρήτης που χρόνια πάλευε να βρει μια ισορροπία και μια Κρήτη που πρέπει να κάνει βήματα προς τα μπρος και όχι να ξαναστρέψουμε τα σπαθιά μεταξύ Χανίων, Ηρακλείου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, τα είπατε.